Μουσουλμάνοι αδελφοί, εδώ και 83 χρόνια, είναι το πιο ισχυρό Ισλαμικό κίνημα και η μεγαλύτερη πολιτική οργάνωση αντιπολίτευσης, όχι μόνο στην Αίγυπτο, αλλά και σε πολλές αραβικές χώρες. Αν και δρούν σε καθεστώς παρανομίας ή ημι παρανομίας, παραμένουν μια μαζική πολιτική οργάνωση με ηγεσία και εκτεταμένη οργανωτική δομή. Το σύνθημά τους «Το Ισλάμ είναι η λύση» βασίζεται στις διδασκαλίες του ιδρύτη των Μουσουλμάνων αδελφών, Χασάν Αλμπάνα. Ο Χασάν Αλμπάνα γεννήθηκε το 1906 στην πόλη της Μαχμουντία. Μέχρι το 1919 συμμετείχε σε εθνικιστικές διαμαρτυρίες κατά της Βρετανικής κυριαρχίας. Ανήσυχος από τις μεταρρυθμιστικές τάσεις του Κεμάλ Ατατούρκ, καθώς και από την ίδρυση Κοσμικών Αιγυπτιακών Πανεπιστημίων το 1925, πίστευε ότι η Αίγυπτος όδευε προς την εγκατάλειψη του Ισλάμ. Μετά την αποφύτισή του, πήγε στην πόλη Ισμαηλία στο Σουέζ για να διδάξει. Εκεί έγινε μάρτυρας της εκμετάλλευσης των Αιγύπτιων εργατών από τους ξένους ιδιοκτήτες της Suez Canal Company. Η φτώχεια, η ανισότητα, η έλλειψη αξιοπρέπειας, η εκμετάλλευση και η υποβολή δυτικών αξιών, σύμφωνα με τον Μπάνα, ευθύνονται για την απομάκρυνση του ανθρώπου από το Ισλάμ. Σε μια εποχή που ο Παναραβισμός ήταν κυρίαρχος στον αραβικό κόσμο και ο Αιγυπτιακός εθνικισμός ολοένα και αυξανόταν, ο Μπάνα κήρυται τον πανισλαμισμό. Έτσι, ίδρυσε την Αλικουάν Αλ-Μουσλιμίν, τους μουσουλμάνους αδελφούς, με βασικό πυρήνα ότι το Ισλάμ είναι η λύση για τα δεινά της Αιγύπτου και του σύγχρονου ανθρώπου. Τα πρώτα 10 χρόνια, οι δραστηριότητες των μουσουλμάνων αδελφών επικεντρώθηκαν στη δικτύωση του κινήματος σε όλη την Αίγυπτο, κάνοντας τις πρώτες εκκλήσεις για νέο σύνταγμα βασισμένο στο Κοράνι και τη Σούνα. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Αραβο-Ισραηλινός Πόλεμος του 1948 βρήκαν χιλιάδες μέλη των αδελφών να πολεμούν, κάνοντας το κίνημα ιδιαίτερα δημοφιλές και πιο επικίνδυνο για το καθεστώς, με αποτέλεσμα την απαγόρευση της πολιτικής τους δράσης. Παράλληλα, δημιουργήθηκε η παραστρατιωτική πτέρυγα της οργάνωσης. Το Νοέμβριο του 1948, ο τότε Αιγύπτιος Πρωθυπουργός Μαχμούντ Φαχμίν Οκράσι διέταξε τη διάλυσή τους και δολοφονήθηκε από μέλη των αδελφών. Ένα χρόνο μετά, ο ιδρυτής των Μουσουλμάνων αδελφών, Χασάν Αλμπάνα, δολοφονήθηκε από μέλη της φρουράς του βασιλιά Φαρούκ, όταν πλέον η οργάνωση αριθμούσε πάνω από 2 εκατομμύρια μέλη. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. Το 1952, το κίνημα των ελεύθερων αξιωματικών με ηγέτη τον Γκαμάλ Αμπτέλ Νάσερ ανέτρεψε τη μοναρχία στην Αίγυπτο. Το κίνημα είχε την υποστήριξη των μουσουλμάνων αδελφών, όμως το νέο καθεστώς δεν άργησε να δείξει την επροθυμία του να μοιραστεί την εξουσία ή να άρει το στρατιωτικό νόμο. Μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Νάσερ, άρχισε σκληρή καταστολή των μουσουλμάνων αδελφών και η οργάνωση απαγορεύτηκε επίσημα το 1954. Ο μεγάλος στοχαστής και συγγραφέας των μουσουλμάνων αδελφών, Σαΐντ Κιτάμπ, θα διαδεχθεί τον Χασάν Αλμπάνα ως βασική πηγή καθοδήγησης όχι μόνο για τους μουσουλμάνους αδελφούς, αλλά και τους υποστηρικτές του πολιτικού Ισλάμ. Στο έργο του «Ορόσημα στο δρόμο», καλεί τους πιστούς σε ιερό πόλεμο με σκοπό την ανατροπή των αραβικών καθεστώτων που έχουν παραδοθεί σε μία μορφή ειδωλολατρείας. Καταδικάζεται σε θάνατο και εκτελείται το 1966 και αποκτά την έγκλη μάρτυρα σε όλη την περιοχή. Το 1970, τον Νάσερ διαδέχεται ο Νουάρ Σαντάτ. Σε μία εποχή που αναπτύσσεται ισλαμικός φονταμενταλισμός, ο Σαντάτ ακολουθεί μία πιο ανεκτική πολιτική προς τους Ισλαμιστές, ως αντίβαρος στις αριστερές οργανώσεις αλλά και τους υποστηρικτές του Νάσερ. Το 1979 υπογράφει συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ και δολοφονείται 2 χρόνια μετά από μέλη της ακραίας Ισλαμιστικής ομάδας Τανζίμ Αλ-Τζιχάντ που έχει αποσχιστεί από το Σώμα των Μουσουλμάνων Αδελφών. Ήδη από τη δεκαετία του 1960, οι μουσουλμάνοι αδελφοί έχουν εξαπλωθεί στις γειτονικές αραβικές χώρες όπως τη Συρία και την Ιορδανία, αλλά και τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Το 1982, η σφαγή χιλιάδων μουσουλμάνων αδελφών στη Χάμα της Συρίας, με εντολή του Σύριου Πρόεδρου Άσαντ, αποδεικνύει ότι πλέον έχουν καταστεί σοβαρή απειλή για τα αραβικά καθεστώτα. Το 1987 ιδρύεται η οργάνωση Χαμάς στην Παλαιστίνη, ως συγγενική οργάνωση των μουσουλμάνων αδελφών, οι οποίοι πλέον έχουν αρχίσει να έχουν και παρακλάδια στις μουσουλμανικές κοινότητες της Ευρώπης, κυρίως στην Βρετανία. Την ίδια δεκαετία, οι μουσουλμάνοι αδελφοί αποφασίζουν να κατέμουν στις αιγυπτιακές εκλογές ως ανεξάρτητοι για να παρακάψουν το καθεστώς ημι παρανομίας που τους έχει επιβληθεί. Παράλληλα, σχηματίζουν συμμαχίες με το κόμμα Waft και με το Εργατικό Κόμμα. Την ίδια περίοδο, αναπτύσσουν ένα εντυπωσιακό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, το οποίο παρέχει φθηνή εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη σε υποβαθμισμένες περιοχές, κυρίως του Καΐρου.
Τη δεκαετία του 1990 δημιουργούνται σοβαρές ιδεολογικές ρογμές του πολιτικού Ισλάμ της Αιγύπτου. Πολλοί από τους μουσουλμάνους αδελφούς εισχωρούν στην εξτρεμιστική οργάνωση Γάμα Αλ-Ισλαμία, η οποία είναι υπεύθυνη για πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις. Πνευματικός της ηγέτης, ο Σεΐχης Ομάρ Αμπτούλ Ραχμάν, που βρίσκεται στη φυλακή. Ταυτόχρονα, κάποια μέλη των μουσουλμάνων αδελφών αποχωρούν από το κίνημα και ιδρύουν ένα πιο φιλελεύθερο ισλαμικού χαρακτήρα κόμμα, το Al-Wasad, η κόμμα του κέντρου. Στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2005 έρχεται η μεγαλύτερη νίκη για τους μουσουλμάνους αδελφούς. Κατεβαίνουν ως ανεξάρτητοι και καταφέρουν να κερδίσουν το 20% των ψήφων παρά τις εκτεταμένες παραβιάσεις της εκλογικής διαδικασίας. Τη νίκη των μουσουλμάνων αδελφών στην Αίγυπτο διαδέχτηκε ένα χρόνο μετά η εκλογική νίκη της Χαμάς στα Παλαιστινιακά εδάφη.